Άγρια επίθεση καταγγέλει πατέρας μαθητή σε σχολείο της Πάτρας. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στο νοσοκομείο και με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα μετά από επίθεση εξωσχολικών στο 47ο Δημοτικό Σχολείο της Πάτρας. Ο γιος του έπαιζε στο προάβλιο του σχολείου το απόγευμα της Πέμπτης και ο ίδιος ζήτησε εξηγήσεις από εξωσχολικούς οι οποίοι ενοχλούσαν το παιδί του με αποτέλεσμα αυτοί να του επιτεθούν και να τον χτυπήσουν αφήνοντάς τον αιμόφυρτο. Ο προάβλιος χώρος του σχολείου μας μένει ανοιχτός τα τελευταία χρόνια, ελείψη ελεύθερων χώρων στην ευρύτερη περιοχή. Βέβαια, εμείς ως σύλλογος είχαμε διαπιστώσει το τελευταίο διάστημα την παρουσία εξωσχολικών και ενηλίκων, πολλές φορές και με παραβατική συμπεριφορά, και με σχετικό εγγραφό μας από τις 24 Ιουνίου που έχουμε στείλει και στο αστυνομικό τμήμα και στην Αντιδημιουργία Παιδείας, είχαμε ενημερώσει για την παρουσία αυτών. Δηλαδή, δεν ήταν λίγες οι φορές που βρίσκαμε σύρικες το πρωί. Βρισκόμαστε στο 47ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών. Στο χώρο συστεγάζεται και το 14ο Νηπιαγωγείο της Πάτρας και μπορεί η πόρτα να έχει κλειδώσει από τις 2 το μεσημέρι. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να εμποδίσει τους μαθητές να πηδήξουν τα κάγκελα και να χρησιμοποιήσουν το προάβλιο τις απογευματινές ώρες. Εκατοντάδες σχολικά κτίρια μένουν αφύλακτα από την ώρα που χτυπάει το τελευταίο σχολικό κουδούνι της ημέρας και το απόγευμα τα προάβλιά τους μετατρέπονται σε χώρο αθλοπαιδιών για δεκάδες μαθητές της γειτονιάς. Το περιστατικό αναδεικνύει τις τεράστιες ελλείψεις σε σχολικούς φύλακες. Χρειαζόμαστε 540 φύλακες με μόνιμους, με 8 ώρια απασχόληση και φυσικά πλήρη δικαιώματα. Και πρέπει να γίνουν αυτές οι προσλήψεις άμεσα. Χτες, όχι αύριο. Έχουν ανάγκη τα σχολεία μας για τη συντεταγμένη και την ασφαλή λειτουργία τους και όπως είπα πριν και για την αξιοποίηση των κτηριακών αυτών δομών και για μετά τη λειτουργία των σχολείων, εκτός της λειτουργίας των σχολείων, για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, πρέπει να γίνουν άμεσα. Η έλλειψη σχολικών φυλάκων δεν είναι η μόνη. Οι σχολικές μονάδες είναι γνωστό ότι τα απογεύματα μένουν αφύλακτες και μέσα βρίσκονται παιδιά που παίζουν και δεν επιβλέπονται ούτε από την αστυνομία. Μετά το περιστατικό επίθεσης, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον πατέρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.